Καλημέρα! Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Βρισκόμαστε στη Νέα Πόλη Λακωνίας, κάτω-κάτω στην Πελοπόννησο και ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε αυτό το πλοίο και να πάμε απέναντι στα Κύθυρα. Η Παναγία η Πορφυρούσα κάνει καθημερινά δρομολόγια από Νέα Πόλη για Κύθυρα και πάλι πίσω και κάποιες μέρες της εβδομάδας πηγαίνει και στα Αντικύθυρα. Το πλοίο αυτό έχει δύο ρόφους για τα αυτοκίνητα. Μπαίνουν και κάτω και πάνω. Πάνω κυρίως μπαίνουν γιο ταχύ και κάτω τα φορτηγά. Η στιγμή που μπαίνεις στο πλοίο συνήθως σηματοδοτεί την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Γι' αυτό το λόγο αγαπάμε τα ταξίδια με πλοίο λίγο παραπάνω. Φύγαμε! Σε μία ώρα και ένα τέταρτο θα είμαστε στα Κύθυρα. Και αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να πας από Ηπειρωτική Ελλάδα στα Κύθυρα. Στα Αντικύθυρα πόσες φορές πηγαίνετε την εβδομάδα? Δύο φορές. Και πόση ώρα κάνει από Κύθυρα? Κάνει δύο ώρες και ένα τέταρτο. Ερχόμαστε από πάνω. Από πάνω, από τα αυτό έτσι. Και εδώ. Αυτό είναι το διακόφτη. Αυτό είναι το διακόφτη, εδώ ήταν η πελαγία. Το κέντρο είναι εδώ. Α, το καψάρι, ναι, αλλά και η χώρα είναι εδώ από πάνω. Ναι. Καλή σας μέρα, σε μισή ώρα η αφιξή μας. Καλώς, καλή αφιξή. Αυτά είναι τα Κύθυρα. Εκεί στο βορειότερο μέρος είναι ο φάρος Σπαθή. Εκείνος ο οικισμός που βλέπουμε είναι η πελαγία. Και εμείς πηγαίνουμε στο διακόφτη που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Φτάσαμε! Μπαίνουμε στο λιμάνι των Κυθύρων, στο διακόφτη. Παλιά το πλοίο πήγαινε στην Αγία Πελαγία. Αποβίβαση. Τα Κύθυρα βρίσκονται στη Νότια Ελλάδα ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Είναι ακριβώς το σημείο που το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος συναντάνε το Κρητικό. Είναι νησί σχετικά μακρόστερο, με 29 χιλιόμετρα μήκος και 18 χιλιόμετρα πλάτος. Η συνολική έκταση των Κυθύρων είναι περίπου 278.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μήκος των ακτογραμμών φτάνει τα 90 χιλιόμετρα. Φτάσαμε! Πατήσαμε το πόδι μας στα Κύθυρα! Είμαστε στο διακόφτη, στο λιμάνι του νησιού, στην ανατολική πλευρά. Το σημείο που βρίσκεται το λιμάνι είναι ένα νησάκι, το οποίο ενώνεται με την ενδοχώρα των Κυθύρων από αυτή εδώ τη μικρή γέφυρα. Το πλοίο που μας έφερε η Πορφυρούσα είναι έτοιμη να φύγει και να πάει στα Αντικύθυρα. Και μιας και είπαμε και πλοίο, εκεί στα ανοιχτά, απέναντι από το διακόφτη, υπάρχει και ένα ναυάγιο, ένα παλιό φορτηγό πλοίο. Το διακόφτη είναι ο οικισμός εκεί απέναντι. Και εδώ λένε ότι υπάρχει μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη παραλία του νησιού. Πάνω από το διακόφτη υπάρχει ένα εντυπωσιακό φαράγγι και στην κορυφή του, στη δεξιά πλευρά, το μοναστήρι της Αγίας Μόνης. Από το οποίο μας είπε ο καπετάνιος μας ότι έχει απίστευτη θέα και θα πάμε να το δούμε, να το διαπιστώσουμε. Με το που περάσαμε τη γέφυρα και είδαμε τα νερά, πάθαμε πλάκα. Εννοείται στάση για βουτιά. Δεν γίνεται. Με το που φτάσεις στα Κύθυρα να δεις αυτά τα νερά και να μην θέλεις να βουτήξεις. Σαν πισίνα είναι το νερό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μπάνιο με βάρδιες. Πρώτα η Ηλέκτρα. Μετά μπαμπάς με μπέμπα, τη μεγάλη. Και μετά θα κάνω και μια βουτιά μόνος για εσάς, για να πάρω την κάμερα μαζί. Ένα ταξιδιωτικό tip λοιπόν για τα Κύθυρα είναι να φοράς μαγιό όταν φτάσεις ή έστω να το έχεις εύκαιρο για να το βάλεις γρήγορα και να ρίξεις βουτιά στο διακόφτη με το που βγεις από το πλοίο.
Καλά αρχίσαμε στα Κύθυρα, καλά αρχίσαμε και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και ανάλογη συνέχεια για τις επόμενες μέρες. Θα έχει τέλειο καιρό, τα Κύθυρα έχουν φανταστικές παραλίες. Από την άλλη μεριά της παραλίας, εδώ στο Διακόφτη, υπάρχει και ένα ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Τα παιδιά στο αμάξι κοιμούνται. Όταν ξυπνήσουν, θα πεινάνε. Θα πάρουμε μαγειρευτά πακέτο. Αλλά το μεγάλο παιδί ήδη πείνασε. Θα πάρει μαγειρευτό για εδώ. Πριν φάμε όμως, να καθαρίσουμε καλά τα χέρια μας με το αντισηπτικό. 70% εθυλική αλκοόλη. Και το τέλειο είναι ότι δεν κολλάει στα χέρια και δεν θέλει ξεύγαλμα. Μοσχαράκι κοκκινιστό με μελιτζάνες και λαδοτήρι, το οποίο έχει λιώσει. Πω. Και γαστρονομικά καλά ξεκινήσαμε. Χαίρετε, το όνομά σου. Αλέξανδρος, Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε, από εδώ είσαι. Όχι, δεν είμαι από εδώ. Εγώ για δουλειά εδώ πέρα, για δουλειά. Ναι, στα πολύ Κύθυρα. Καιρό έρχεσαι Κύθυρα ή πρώτη φορά. Έρχομαι, έρχομαι. Τρίτη χρονιά είναι αυτή, τρίτη χρονιά. Φανταστικό φαγητό, δεν ευχαριστούμε. Ναι. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Έλα, γεια, γεια, καλή συνέχεια. Εκτός από το μεγάλο ναυάγιο του εμπορικού πλοίου απέναντι στο νησάκι, υπάρχει άλλο ένα ναυάγιο εδώ πέρα στο Διακόφτη. Αυτό είναι ένα ψαροκάικο, κόκκινο, και είναι το ναυάγιο των ψαράδων. Πριν φύγουμε από την περιοχή του λιμανιού, από το Διακόφτη, θα εξερευνήσουμε κάποια πράγματα στην περιοχή. Έχουμε έρθει στη νότια πλευρά, που δεν υπάρχει ένα μονοπάτι που πηγαίνει προς Αμβλεμόνα, αλλά εμείς ήρθαμε για να δούμε το σπήλαιο Χουστή. Λέει πως είναι 10 λεπτά περπάτημα από εκεί που αφήσαμε το αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει και ένας άλλος χωματόδρομος που δεν είναι τόσο καλός και πηγαίνει ακόμα πιο κοντά. Φτάσαμε, αυτό είναι το σπήλαιο Χουστή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γενικότερα υπάρχει και ταμπέλα που λέει απαγορεύεται γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Αν θες να έρθεις εδώ πρέπει να έρθεις με κάποιον ειδικό. Θα δούμε όμως λίγο τώρα τι μπορούμε να δούμε, γιατί το σπήλαιο από κάτω είναι μεγάλο. Αυτή είναι η είσοδος σπηλαίου. Υπάρχουν σκαλιά, αλλά υπάρχει και αυτή η σικιά που κρύβει το πέρασμα. Θέλει λίγο προσοχή, αλλά γενικά είναι προσβάσιμο. Το σπήλαιο Χουστή είναι μονόχωρο σπήλαιο, όπως λέγεται, δηλαδή έχει μόνο ένα χώρο και το μέγεθός του είναι περίπου 30x30 ή για την ακρίβεια 35x20. Η σκάλα που μπήκαμε, η είσοδος, η κλίμακα όπως λέγεται, είναι μνημειώδης, είναι σκαλισμένη στο βράχο και είναι αρχαία. Το 1998 ξεκίνησε εδώ μια ανασκαφή, η οποία έφερε στο φως πολλά σημαντικά ευρήματα, κυρίως από την νεολιθική εποχή. Κυρίως όστρακα που χρονολογούνται από το 5000 ως το 2200 π.Χ. Βρέθηκαν και αφιερωματικά αγγεία, αμφορείς, διάφορα άλλα πράγματα που αποδεικνύουν ότι εδώ υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα κάπου το 4000 π.Χ. Και κάποια αρχαιολογικά ευρήματα μας λένε ότι όχι μόνο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο, αλλά το χρησιμοποιούσαν και σαν ιερό χώρο. Ιερό υπήρχε και από πάνω από το σπήλαιο, αλλά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι εδώ. Επιστρέφουμε στην έξοδο και φεύγουμε από εδώ.
κύθυρα είναι επίσης γνωστά και με την παλαιότερη ενετική ονομασία τους Τσιρίγο. Το όνομα κύθυρα έχει μακρά ιστορία. Ο Όμηρος το αναφέρει στο επικό του έργο την Ιλιάδα, ενώ η θεά Αφροδίτη, η θεά του έρωτα, ταυτίζεται με το νησί και παίρνει το όνομα Κυθέρια. Άλλοι πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς της αρχαιότητας αναφέρονται στο νησί με το όνομα Κύθυρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ηρόδοτος, ο Διόνυσος και ο Ξενοφόντας. Οι οικισμοί στα Κύθυρα αρχίζουν να αυξάνονται κατά την 3η χιλιετία π.Χ., όταν άρχισε η επιρροή των Μινωητών εδώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα Κύθυρα κατοικούνταν συνεχώς μέχρι το τέλος της Μυκηναϊκής περίοδου. Φεύγοντας από το διακόφτη και πηγαίνοντας προς το κέντρο του νησιού, κόψαμε δεξιά σε έναν δρόμο που ανεβαίνει πάνω στο βουνό και μας οδηγεί στη Μονή της Αγίας Μόνης, το μοναστήρι με την ίσως πιο εντυπωσιακή θέα σε όλα τα Κύθυρα. Ο μύθος λέει ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε έρθει εδώ πέρα πριν από το 1821 και είχε τάξει στην Παναγία ότι αν η Ελληνική Επανάσταση πετύχει, θα επιστρέψει για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του μοναστηριού. Το σημερινό μοναστήρι χτίστηκε το 1840 και είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Στο σημείο αυτό που βρίσκεται το μοναστήρι υπήρχε παλαιότερο, το οποίο κατέστρεψαν οι Οθωμανοί κατά την Τουρκοκρατία. Δυστυχώς αυτή την ώρα που ήρθαμε είναι κλειστό, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά ο βασικός λόγος που έρχεσαι εδώ δεν είναι τόσο για να δεις το μοναστήρι, όσο για να απολαύσεις την υπέρτατη θέα. Από εδώ φαίνεται κάτω στο πιάτο το διακόφτη με το λιμάνι, τα τυρκουάζ νερά και τα δύο του ναυάγια. Και επίσης από εδώ, εκτός από την Πελοπόννησο απέναντι, βλέπεις και όλη την νότια πλευρά των Κυθύρων. Φεύγουμε τώρα και πηγαίνουμε προς τη χώρα, προς το Καψάλι, στο μέρος που μένουμε. Πάμε στο ξενοδοχείο μας. Ακριβώς η διασταύρωση του δρόμου που πηγαίνει στην Αγία Μόνη υπάρχει πρωτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και εδώ πέρα έχει ένα κομμάτι από τα απομνημονεύματά του που αναφέρουν το μοναστήρι της Αγίας Μόνης. Το κέντρο του νησιού είναι γεμάτο με μικρά γραφικά χωριά. Αυτή η αλληλουχία παραδοσιακών χωριών στο κέντρο του νησιού είναι τα λεγόμενα μεσαιωνικά αρωνιάδικα. Τα Κύθυρα είναι ορεινά με δύο κύριες οροσυρές, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει ένα ομαλό οροπέδιο. Όλοι οι δρόμοι περνάνε από αυτό το κεντρικό οροπέδιο και αν θέλεις να πας στα διάφορα σημεία των ακτών, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να περάσεις από πιο κεντρικό σημείο του νησιού. Δεν υπάρχουν δηλαδή κανονικοί δρόμοι που ενώνουν ακτή με ακτή. Περάσαμε από τη χώρα, κόψαμε αριστερά, θαυμάσαμε κατεβαίνοντας την κατηφόρα το κάστρο και ήρθαμε στο Καψάλι, που είναι ουσιαστικά το λιμανάκι κάτω από τη χώρα. Αυτό εδώ είναι το γεφύρι του Καψαλίου, αγγλικό έργο του 1825. Περνάει πάνω από αυτό το φαράγγι και ενώνει τη χώρα με το Καψάλι. Με το περνάμε το γεφύρι, κόβουμε αριστερά και ανεβαίνουμε πάνω εκεί στο ύψωμα που βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Φτάσαμε! Εδώ θα μείνουμε! Ωραίο ευρύχωρο δωμάτιο! Βασικά είναι διαμέρισμα! Έχει αυτό το χώρο με δύο μονά κρεβάτια, μας έβαλαν και κρεβατάκι μωρού. Αυτό το χώρο με ένα διπλό κρεβάτι και έχει και αυτό το χολ με έναν πάγκο και ψυγείο. Και από εδώ βλέπουμε φάτσα κάρτα το κάστρο της χώρας. Εκείνο το πολυόρθιο νησί απέναντι είναι η Χίτρα εσωτερικά. Έχει κάτι απίστευτες θαλάσσιες σπηλιές. Στη Χίτρα και την εντυπωσιακή σπηλιά της στο εσωτερικό μπορείς να πας με τον καπετάν Σπύρο που έχει σκάφος με τζάμι στον πάτο. Αν δεν έχει κύμα, αξίζει με τα χίλια να κάνετε αυτή την εκδρομή με το καραβάκι που φεύγει από το Καψάλι. Η θέα της σπηλιάς εσωτερικά είναι μαγεία. Και αφού πήραμε μερικές ανάσες και φρεσκαριστήκαμε, πάμε βόλτα στη χώρα.
Αυτή είναι η χώρα, η πρωτεύουσα του νησιού, που επίσημα λέγεται Κύθυρα, έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Η χώρα είναι χτισμένη πάνω στην κορυφογραμμή που καταλήγει στο κάστρο. Και εννοείται σαν χώρα που σέβεται τον εαυτό της, έχει πολλά στενά γραφικά σοκάκια. Και βγήκαμε στην κεντρική λεωφόρο της χώρας, ο βασικός δρόμος πηγαίνει από πάνω, από το ξεκίνημα, μέχρι το κάστρο. Όμορφη γάτα. Ναι, βρήκα τη χιονάτη των Κυθύρων. Υπέροχη γάτα. Αυτό το κτίριο είναι του 1834 και ήταν παλιά δημοτική αγορά. Εντάξει, έχει πολλά όμορφα και προσεγμένα μαγαζιά. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Ήρθατε, καλά εσείς. Ευχαριστούμε, πώς πολύ καλά. Πώς φαίνεται το νησί μας? Πανέμορφο είναι. Χαίρομαι, χαίρομαι. Αυτό εδώ το μαγαζί είναι μιας καλής φίλης από τα παλιά. Γεια σου Μαρή. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όταν γνωριστήκαμε το αρχαία ιστορία, το 8, ναι. Αυτό ήταν το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Και έμενα εγώ εδώ κάποιες φορές, τα καλοκαίρια κλπ. Και μετά λέω, μήπως κάτι πρέπει να γίνει αφού είναι στον κεντρικό δρόμο κλπ. Και το έκανα μαγάζι. Και έχουμε και τον μπαλκονάκι έξω και σερβίρουμε και ποτά. Δάσκαλέ μου! Γεια σας, το όνομά σας? Δημήτρης Λουράντος. Πότε ήσασταν, ήταν καλή μαθήτρια η Μαρή? Πάρα πολύ καλή μαθήτρια και πάρα πολύ καλό παιδί. Η τέλεια βεράντα. Και να μας βγήκαμε στην κεντρική πλατεία της χώρας. Αλλά εδώ, αυτό εδώ το μέρος, είναι ωραίο να το δούμε το πρωί. Άρα με το 3, ξημερώνει, ραντεβού εδώ. 1, 2, 3! Ξημέρωσε! Πάμε να εξερευνήσουμε πρωί-πρωί τη χώρα των Κυθύρων. Αυτή εδώ είναι η κεντρική πλατεία, η καρδιά της χώρας. Στη μία γωνία τράπεζες, στην άλλη γωνία το Δημαρχείο, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, καφετέρειες και μπροστά μπαλκόνι με υπέρτατη θέα. Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια, αυτό το σημείο δεν έχει και την πιο ιδανική θέα στα Κύθυρα, γιατί υπάρχει εκείνος ο ορεινός όγκος μπροστά που κόβει τη θάλασσα. Και επίσης από εδώ δεν βλέπουμε το κάστρο, ούτε το ηλιοβασίλεμα. Έχει καλή θέα από εδώ, αλλά όχι υπέρτατη. Το παίρνω πίσω. Ο κύριος Αρχαλάκης, ο Δήμαρχος Κυθύρων. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε στα Κύθυρα, τα οποία έχουν πάρα πολλά παράδοξα. Για πείτε μου λίγο το παράδοξο, ναι. Διοικητικά και ιστορικά, πώς έχει καταλήξει τα Κύθυρα να ανήκουν στην Αττική? Λοιπόν, τα Κύθυρα καταρχήν ιστορικά ανήκουν στα Επτάνησα. Έχουν ακολουθήσει την ιστορία των Επτανήσων εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Είναι ένα από τα Επτάνησα, ακριβώς. Γεωγραφικά τα Κύθυρα ανήκουν στη Λακωνία. Είναι μια συνέχιση της οροσειράς του Ταϊγέτου, η οποία προχωράει και υποθαλάσσια και πάει στον ψιλορίτη της Κρήτης κτλ. Διοικητικά ανήκουν στην Αττική, αυτό είναι το παράδοξο. Εδώ και αρκετές δεκαετίες, κυρίως για πολιτικούς λόγους είχε γίνει αυτό, αλλά εμάς μας αρέσει, για να σας πω την αλήθεια, γιατί κακά τα ψέματα ο νομός Αττικής έχει περισσότερες δυνατότητες στο να βοηθήσει τους δήμους τους σε σχέση και με άλλους νομούς της χώρας. Είναι ο πιο ανεπτυγμένος δηλαδή. Ποιος πίνακας είναι αυτό? Είναι ο πίνακας του Ζαν Αντουάν Βατό, ο οποίος βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και είναι η επιβίβαση για τα Κύθυρα. Προφανώς ο Βατό δεν είχε δει ποτέ τα Κύθυρα από κοντά, όπως και όλοι αυτοί οι ζωγράφοι της περίοδου του Ρομαντισμού. Έχουμε λοιπόν στα μέσα του 1700, σε αυτή την περίοδο από την αρχή μέχρι τα μέσα του 1700, τη λεγόμενη περίοδο των Κυθύρων στην τέχνη. Ο πίνακας του Βατό είναι από τα πιο χαρακτηριστικά έργα. Δείχνει την χαρά των ανθρώπων, την αυρότητα,
την ανεμελιά, αν θέλετε, βέβαια ποιων ανθρώπων, της άρχουσας τάξης τότε, έτσι, δεν μιλάμε δηλαδή για την πλειοψηφία, οι οποίοι επιβιβάζονται στο καράβι για να πάνε στα Κύθυρα. Να τα Κύθυρα, είναι η Αφροδίτη κρυμμένη μέσα στο δάσος. Σύμφωνα με τον Ισίωδο, η Αφροδίτη γεννήθηκε στη θάλασσα των Κυθύρων και ξεβράστηκε στην Πάφο. Δεν γεννήθηκε στην Πάφο η Αφροδίτη, γεννήθηκε στα Κύθυρα. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους πίνακες στα μουσεία της Ευρώπης, όχι μόνο του Βατό και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Κλασικός πίνακας είναι ο πίνακας του Μποτιτσέλη με τη γέννηση της Αφροδίτης. Ναι, όπου, ναι. Όπου αν δείτε, τελικά φαίνεται ότι υπάρχει στον πίνακα του Μποτιτσέλη η Χύτρα, το νησάκι. Ο Δήμος Κυθύρων έχει και μια πολύ καλοφτιαγμένη ιστοσελίδα οδηγό για τους επισκέπτες στο νησί. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όταν έρθετε στα Κύθυρα. Η χώρα των Κυθύρων είναι μεσαιωνικός οικισμός. Από τον 13ο αιώνα στον 17ο αιώνα, 18ο, ήταν εδώ η Ενετή. Αργότερα τα Κύθυρα μαζί με τα υπόλοιπα Επτάνησα πέρασαν σε Βρετανική διοίκηση και μετά έγιναν Ελλάδα. Γεια σας, καλημέρα! Καλημέρα! Πώς περνάμε? Να είσαι καλά, συγχαρητήρια! Για προτείνετε μου ένα μέρος για να πάμε να δούμε. Στην Αγία Σοφία ή στο... Ποια από τις δύο Αγίες Σοφίες? Στις Πηλίες. Στο Κάλο. Α, κάτω, ε! Εκεί είναι πολύ Αγία μεγάλη. Αγία Πελαγία στη Φαινοτή. Είναι μικρότερη, αλλά είναι πολύ ομογραφικό το μέρος. Στη χώρα των Κυθύρων στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Λαογραφική Συλλογή Λουράντου και οι δημόσιες υπηρεσίες του νησιού. Και φτάσαμε στο πιο επιβλητικό, στο πιο μεγαλοπρεπές μνημείο στη χώρα των Κυθύρων. Στην άκρη του βράχου το κάστρο ή αλλιώς η φορτέτσα. Το κάστρο χτίστηκε τον 13ο αιώνα, όταν κυριαρχούσαν εδώ στα Κύθυρα οι Βενετοί. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι που μέχρι σήμερα στέκει, όπως το βλέπουμε, φτιάχτηκε το 1503. Η σημαία βρίσκεται στο σημείο που βλέπει προς τα πίσω, προς τη χώρα. Περάσαμε την κεντρική πύλη του κάστρου, αλλά τον παλιό καιρό για να μπεις μέσα έπρεπε να περάσεις από εκείνη τη σύραγγα, τη λεγόμενη φώσα. Εδώ στη φώσα ήταν και χαραγμένο το οικόσιμο των Βενετών, το λιοντάρι, αλλά όταν ήρθαν οι Γάλλοι αργότερα εδώ το κατέστρεψαν. Και είμαστε τώρα επίσημα μέσα στο κάστρο, μέσα στη φορτέτσα. Το πρώτο κτίριο που συναντάμε είναι οι παλιές φυλακές. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν και πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία ήταν σπίτια. Πριν 200 χρόνια, το κάστρο εδώ είχε 200 κατοίκους. Ο τελευταίος έφυγε με τη γερμανική κατοχή, όταν οι Γερμανοί επίταξαν όλα τα κτίρια του κάστρου. Αυτός εδώ είναι ο ναός του Χριστού Παντοκράτορα, που χτίστηκε το 1545. Και αυτό εδώ το μεγάλο κτίριο με την καμάρα ήταν το διοικητήριο, όπου σήμερα στεγάζεται το ιστορικό αρχείο. Δίπλα είναι ο πύργος επικοινωνίας, όπως λέγεται. Πάνω υπήρχε παρατηρητής και όταν έβλεπε πειρατές στον ορίζοντα, βαρούσε την καμπάνα. Και το υπέρτατο μπαλκόνι, από το οποίο βλέπεις τις τρεις θάλασσες. Από εκεί Αιγαίο Πέλαγος, από εκεί Ιόνιο και κάτω νότια το Κρητικό. Το κάστρο αυτό και γενικότερα τα Κύθυρα ονομάστηκαν και μάτι της Κρήτης. Βασικά μπορούσαν να παρατηρούν τα πλοία που διέρχονταν μεταξύ Κρήτης και Κυθύρων. Ο παλιός όμορφος άσπρος ναός φτιάχτηκε και αυτός από τους Βενετούς τον 16ο αιώνα και παλιά λεγόταν Παναγία των Λατίνων. Το 1806 μετονομάστηκε και έγιναν τα εγγένειά της ως Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Παναγία Μυρτιδιώτισσα είναι και το δημοφιλές μοναστήρι των Κυθύρων στα δυτικά του νησιού. Κατά την περίοδο έξασης πειρατικών επιδρομών, την εικόνα από το μοναστήρι που βρίσκεται σήμερα και πάντα βρισκότανε, τη φέρνανε εδώ πέρα για να φυλάσσεται καλύτερα. Φεύγουμε τώρα από χώρα, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε βόρεια και δυτικά.
και φάτα τυροπιτάκια κουρού με φέτα pop και μυζήθρα. Όνειρο. Καθώς πηγαίνουμε βόρεια από τη χώρα προς το κέντρο του νησιού, περνάμε από το χωριό Λιβάδι και συγκεκριμένα το Κάτω Λιβάδι και ακόμα πιο συγκεκριμένα το Κατούνι, για να δούμε αυτή την πανέμορφη γέφυρα, τη γέφυρα του Κατουνίου. Είναι γέφυρα βρετανικής κατασκευής του 1823 και αποτελεί το μεγαλύτερο πέτρινο τοξωτό γέφυρα στα Βαλκάνια, που μέχρι σήμερα αποτελεί κομμάτι επίσημου οδικού δικτύου. Ναι, με απλά λόγια είναι η μεγαλύτερη τέτοιου είδους γέφυρα στα Βαλκάνια που περνάνε από πάνω αυτοκίνητα. Και όχι απλά αυτοκινητάκια μικρά, μέχρι 10 τόνους όχημα μπορεί να περάσει από αυτή τη γέφυρα. Έχει 110 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος, 16 μέτρα ύψος και 12 καμάρες. Δεν είναι πάνω στον πολύ κεντρικό δρόμο, αλλά αν πηγαίνεις από τη χώρα των Κυθύρων προς τα βόρεια, κάποια από τις διαδρομές κάνεις μια μικρή παράκαμψη για να έρθεις να δεις τη γέφυρα και να περάσεις από πάνω με το αμάξι σου. Αυτό είναι το αεροδρόμιο των Κυθύρων, το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Αριστοτέλης Ωνάσης. Πρωτολειτουργήσε το 1971 και το 2021 έκλεισε 50 χρόνια λειτουργίας. Και ναι, καλά καταλάβατε, τα Κύθυρα είναι από αυτά τα νησιά στα οποία μπορείς να πας και με αεροπλάνο. Υπάρχουν πτήσεις από Αθήνα και το καλοκαίρι κάποιες φορές μπαίνουν και απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό που έρχονται κατευθείαν στα Κύθυρα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ τρώμε ένα από τα αγαπημένα μας σνακ, γλυκό ή αλμυρό, και πάντα θυμόμαστε να φροντίζουμε την υγιεινή των χεριών. Επίσης, βρείτε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλεκτρά αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR και ακολουθήστε τη σελίδα της εκπομπής μας και στο Facebook, όπου κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε τους καινούριους προορισμούς και όλους μας τους διαγωνισμούς. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας στα Κύθυρα. Κατευθυνόμαστε προς τη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτός είναι ο Μυλοπόταμος, από τα πιο όμορφα χωριά των Κυθύρων. Εδώ υπάρχει και ένας διάσημος καταράκτης που θα έρθουμε να τον δούμε μετά. Τώρα απλώς περνάμε και συνεχίζουμε για τις ακτές. Η εκκλησία του Μυλοπόταμου με το εντυπωσιακό καμπαναριό είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Αυτή η γέφυρα είναι κάτω από την εκκλησία και μπορείς να έρθεις εδώ, φανταστικό μέρος. Αλλά κανονικά εδώ πέρα κυλάνε νερά. Πήραμε και φαγητό, ωραία μαγειρευτά που έχει εδώ πέρα, στην ταβέρνα, και πάμε κάτω, προς τη θάλασσα. Κάτω από το Μυλοπόταμο βρίσκεται το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας και η παραλία του Λιμνιώνα. Εμείς πάμε πρώτα στην παραλία του Λιμνιώνα, από όπου θα ξεκινήσουμε μια πεζοπορία για να πάμε να δούμε ένα από τα πιο επικά φυσικά αξιοθέατα των Κυθύρων. Αυτός εδώ είναι ο Λιμνιώνας, μια από τις εξαιρετικές παραλίες των Κυθύρων.
Για πολλούς μπαίνει άνετα στην πεντάδα με τις 5 καλύτερες παραλίες, με αυτά τα γαλάζια νερά που είναι σαν πισίνα. Ο Λιμιώνας είναι και παραδοσιακό καταφύγιο ψαράδων. Έχει αυτά τα σπιτάκια που βάζουν μέσα τις βάρκες τους και τα εργαλεία τους. Και γενικότερα το μέρος είναι πάρα πολύ γραφικό. Δεν είναι μόνο η παραλία σαν παραλία, είναι και τα βράχια δεξιά-αριστερά, αυτό το φυσικό μικρό λιμανάκι, καθώς και τα διάφορα σπιτάκια που υπάρχουν. Τα νερά είναι πολύ δελεαστικά, αλλά θα βουτήξουμε μετά. Πάμε πρώτα στην Πράσινη Λίμνη. Από τη μία μεριά της παραλίας του Λιμιώνα ξεκινάει αυτό το μονοπάτι και σε 20 λεπτά με μισή ώρα θα είμαστε εκεί. Φτάνουμε! Και μετά από αυτό το κάπως δυσκολούτσικο κατέβασμα, φτάσαμε επιτέλους στην Πράσινη Λίμνη! Εντάξει, απίστευτο φυσικό τοπίο, άξιζε τον κόπο! Και κυρίως άξιζε τον κόπο γιατί θέλουμε στην εκπομπή μας να σας δείχνουμε πράγματα που δεν έχετε δει πουθενά αλλού. Και κάποιοι που θα είναι απλώς τουρίστες σε ένα νησί σαν αυτό, δεν θα έρθουν με τίποτα σε ένα τόσο απίστευτα όμορφο μέρος. Δεν υπάρχει τίποτα κακό από το να είσαι απλά τουρίστας όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος. Αντιθέτως, αν αυτό προτιμάς, αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά όπως έχουμε πει άπειρες φορές σε αυτή την εκπομπή, άλλο είναι να είσαι τουρίστας και άλλο ταξιδιώτης. Και εμείς είμαστε ταξιδιώτες, αληθινοί ταξιδιώτες. Happy traveler! Αυτές οι πεζοπορίες δεν είναι αφιερωμένες μόνο σε αυτούς που θέλουν να παίρνουν ιδέες όταν έρθουν στα Κύθηρα ή οπουδήποτε αλλού πάμε, αλλά είναι κυρίως αφιερωμένες σε όσους για τον ένα ή για τον άλλο λόγο δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν αυτή τη διαδρομή και να έρθουν να δουν με τα μάτια τους αυτό εδώ το απίθανο μέρος. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε τα μάτια σας για να βλέπετε τον κόσμο. Για να βλέπετε κάποια περίεργα μέρη και κάποια δύσβατα μέρη και κάποια μέρη που δύσκολα θα πήγαινε κάποιος να σας δείξει. Και ναι, όσο κλισέ και αν ακούγεται, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας που το αναγνωρίζετε αυτό και που όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύετε μαζί μας. Έχει ένα μικρό κομμάτι βράχου που χωρίζει την Πράσινη Λίμνη από τη θάλασσα. Όταν έχει θαλασσοταραχή, ειδικά όταν φυσάει δυτικά, εδώ γίνεται χαμός και μπαίνει το νερό της θάλασσας μέσα. Έτσι ανακυκλώνεται. Επίσης ανακυκλώνεται όταν την άνοιξη κατεβάζει νερά από το βουνό. Τότε είναι και καλή ιδέα να μπεις και να βουτήξεις. Τώρα που το νερό είναι στάσιμο και έχει μείνει έτσι αρκετό καιρό, δεν είναι καλή ιδέα να βουτήξεις γιατί είναι σχετικά βρώμικο. Εν τω μεταξύ, αν δεις τη λίμνη από πάνω, έχει λίγο σχήμα καρδιάς. Πάμε τώρα πάλι πίσω στο Λιμιώνα. Μια απότομη ανάβαση και μετά μια πεζοπορία απλή στο μονοπάτι. Μια βουτιά έπρεπε. Και μετά τη βουτιά, πικνίκ στο αυτοκίνητο. Την έχουμε καταβρει με το βανάκι. Έχουμε φτιάξει μικρό σαλονάκι πίσω και αράζουμε. Και έχουμε το φαγητό από το εστιατόριο. Η ΜΑΜ.
Το αυτοκίνητό μας πλέον έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Χωράει τα πάντα και το πιο σημαντικό είναι πολύ άνετο στην οδήγηση και ιδανικό για μεγάλα ταξίδια. Ειδικά για εμάς που ταξιδεύουμε με μωρά, είναι ό,τι καλύτερο. Φύγαμε από Λιμιώνα και οδηγήσαμε σε αυτό το άγριο αλλά πανέμορφο σκηνικό προς το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται σε ύψος 60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στον όρμο Κοκάλα. Φτάσαμε στο σημείο που βρίσκεται το ίσως πιο διάσημο σπήλαιο των Κυθήρων, το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Σοφίας του Μυλοποτάμου, γιατί υπάρχει και από την άλλη μεριά της χώρας ένα σπήλαιο που λέγεται Αγία Σοφίας και είναι Αγία Σοφίας Καλάμου. Έχει ένα μικρό κατέβασμα από το πάρκινγκ για να φτάσει στην είσοδο του σπηλαίου. Εδώ εντωμεταξύ σε αυτή την ακτή καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Κύθυρα, αυτά τα κάθετα βράχια γεμάτα με σοχές, γεμάτα με σπηλιές. Και ναι, τα σπήλαια είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Κυθύρων, έχει πάρα πολλά στο νησί. Το σπήλαιο αυτό της Αγίας Σοφίας είναι το πιο διάσημο, πρώτον επειδή έχει μέσα βυζαντινές αγιογραφίες και δεύτερον επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει σταλαχτίτες, σταλαγμίτες και είναι πολύ εντυπωσιακό. Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου στα Κύθυρα είναι το πρώτο που μελετήθηκε επιστημονικά στην Ελλάδα το 1930 από τον Πατριάρχη της Ελληνικής Σπηλαιολογίας Ιωάννη Πετράχυλο, ο οποίος είχε καταγωγή από τα Κύθυρα. Κάποτε αυτό το σπήλαιο ήταν ιερό των νυμφών και μετέπειτα λατρευτικός χώρος στα χριστιανικά χρόνια. Μέσα στο σπήλαιο υπάρχει πέτρινο τέμπλο με βυζαντινές αγιογραφίες του 13ου αιώνα, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην Αγία Σοφία και τις κόρες της Ελπίδα, Πίστη και Αγάπη. Το σπήλαιο λέγεται ότι είναι κάπου 4 εκατομμυρίων ετών και έχει εμβαδό περίπου 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το συνολικό μήκος είναι 500 μέτρα, από τα οποία περίπου τα μισά είναι επισκέψιμα. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι που έχουν συνδεθεί με το σπήλαιο, ένας από αυτούς λέει ότι αυτό το σπήλαιο ήταν η ερωτική φωλιά του Πάρη και της ωραίας Ελένης, ενώ μια άλλη φήμη λέει ότι σε αυτό το σπήλαιο είχε κρύψει το θησαυρό του ο πειρατής Μπαρμπαρόσα. Πάντως στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας βρέθηκε αγγείο που αποδεικνύει ότι το νησί κατοικείται τουλάχιστον από το τέλος της 6ης χιλιετίας π.Χ. Επιστρέψαμε στο Μυλοπόταμο και για την ακρίβεια ήρθαμε λίγο πιο κάτω για να δούμε τον καταράκτη της Φόνησας. Το μέρος τα σπάει. Είναι πανέμορφο έτσι κι αλλιώς και χωρίς νερό. Βασικά έχει λίγο νερό, αλλά είναι λιμνάζοντα νερά, δεν κυλάνε. Αλλά σκεφτείτε εδώ πέρα να περνάει και το ποταμάκι από κάτω. Φτάσαμε στο καταράκτη της Φόνησας, η καταράκτη Νεράιδα. Το πανέμορφο ιδυλιακό μέρος με το μακάβριο όνομα. Εντάξει, εννοείται πως η μισή ομορφιά του μέρους λείπει, αλλά έχουμε πλάνα από αυτό το καταράκτη με νερό. Απολαύστε! Νομίζω το καλύτερο μέρος βρήκαμε να ράξουμε και να φάμε, τι άλλο, ένα τέλειο μπισκοτάκι. Βασικά αυτά είναι soft cookies, μαλακά μπισκότα βρώμης με κομμάτια μαύρης σοκολάτας. Και δεν έχει ζάχαρη, είναι με γλυκαντικά. Είναι τόσο ωραίο που δεν πιστεύεις ότι δεν έχει ζάχαρη. Φεύγουμε τώρα από εδώ και πηγαίνουμε προς τα πίσω, αλλά δεν πάμε ακόμα σπίτι. Θα πάμε σε ένα άλλο μέρος που κοιτάει δυτικά για να δούμε ηλιοβασίλεμα. Αυτός είναι ο δρόμος που από τις καλοκαιρινές πηγαίνει στη Μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Βασικά από πάνω υπάρχει ο καινούριος δρόμος, αλλά από κάτω είναι ο παλιός δρόμος, ο οποίος περνάει μέσα από έναν τρύπιο βράχο. Θα πάμε από κάτω εννοείται.
Ήρθαμε να δούμε την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Είναι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές μοναστήρι στα Κύθηρα. Το μοναστήρι αυτό και η εκκλησία είναι του 1841 και γιορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα έβρεσης της εικόνας που έχει μέσα. Το όνομα του μοναστήριου το πήρε από την περιοχή που λέγεται Μυρτίδια. Βασικά επειδή η εικόνα, η Παναγία, η Μυρτιδιώτισσα βρέθηκε εδώ, σε αυτή εδώ την περιοχή των Κυθήρων. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1841, όταν ένας βοσκός βρήκε την εικόνα της Παναγίας και τη βρήκε σε αυτή εδώ την περιοχή. Την πήρε λοιπόν και την πήγε στο καλυβάκι του που ήταν λίγο πιο πάνω. Την έδειξε σε όλους τους συγχωριανούς, εκεί πέρα στους φίλους του, και την άλλη μέρα πουθενά εικόνα. Πού είναι εικόνα, πού είναι εικόνα, την ξαναβρήκε εδώ πέρα. Αυτό έγινε τρεις φορές. Την έπαιρνε και ξαναγύρινε η εικόνα πίσω και τελικά αποφάσισαν να φτιάξουν εδώ την εκκλησία και το μοναστήρι. Πανέμορφο μοναστήρι, βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Κυθήρων, κοιτάει δυτικά. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ μπορούμε να δούμε ένα τέλειο ηλιοβασίλεμα, αλλά θα πάμε πιο κάτω, κοντά στη θάλασσα, που υπάρχει ένα γραφικότατο εκκλησάκι. Φτάσαμε στο μέρος από όπου βλέπεις το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στα Κύθηρα. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι ένα εκκλησάκι, ο Άγιος Νικόλαος ο Κρασάς. Το εκκλησάκι λέγεται έτσι, Άγιος Νικόλαος Κρασάς, επειδή φτιάχτηκε με κρασί. Το τσιμέντο του έδεσε με κρασί. Και ίσως αναρωτιέστε γιατί αυτό. Κάποτε έγινε ένα ναυάγιο εδώ πέρα, ήταν ένα πλοίο που μετέφερε κρασιά και βασικά προσάραξε στα βράχια. Επειδή οι ναυτικοί σώθηκαν, φτιάχτηκε αυτό εδώ το εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη των ναυτικών. Και το εκκλησάκι το φτιάξαν με το εμπόρευμα του πλοίου, με κρασί. Και κάπου εδώ, απολαμβάνοντας ένα ακόμα από αυτά τα μαγικά ηλιοβασιλέματα των ελληνικών νησιών, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στα Κύθηρα. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε την Καστροπολιτεία της Παλαιόχωρας, θα κατεβούμε το φαράγγι που καταλήγει σε επική παραλία, τον εντυπωσιακό φάρο Σπαθή, τον ποταμό, την Αγία Πελαγία, το Καψάλι, τον Αυλέμονα και το άλλο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Μέχρι τότε σας χαιρετάμε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!